Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και είμαι χαρούμενος γιατί θα πάμε να συνδεθούμε, Μαράγδα, με τον φίλο μας και συνεργάτη μας, τον δημοσιογράφο, τον Νίκο τον Δημαρά, ο οποίος όμως δεν θα βγει από το γραφείο του, αλλά από εκεί που παραθερίζει. Και για να δούμε πού είναι αυτό το μέρος το υπέροχο. Καλό απόγευμα, κύριε Δημαρά. Καλησπέρα σας. Νότιο Αιγαίο είμαστε. Και εμείς. Βλέποντάς σας. Ακούω επιστροφή. Ακούω το σήμα της εκπομπής. Τώρα δεν το ακούω. Ωραία. Είμαστε χαρά εδώ. Τώρα έχουμε ελιμενιστεί, να χρησιμοποιήσω τους κανονικούς όρους, στη μαρίνα της ΚΟ. Είμαι σε ένα ωραίο σκάφος, που είναι φίλοι εδώ μαζί μου, που το χειρίζεται ο καλός μου φίλος ο Πέτρος, ο Πέτρος που πάει παντού, όπως λέμε. Κάνουμε έτσι τοπικές διαδρομές, πάμε συχνά στην Ψέριμο και σε άλλα νησιά γύρω-γύρω, έτσι που να δείχνουμε ότι ο κόσμος, το ενδιαφέρον του κόσμου δεν ακολουθεί κάποιες επιβουλές ή κάποιες δηλώσεις των γειτόνων μας που χαλάνε λίγο την ατμόσφαιρα και το κλίμα αυτό στα νησιά. Πρέπει να σας πω ότι οι άνθρωποι και γενικότερα οι επισκέπτες και οι ντόπιοι και οι ξένοι, ενώ και οι Έλληνες και από άλλες χώρες, έχουν μία διάθεση να περνάνε καλά, να ανταλλάσσουν κάποιες εκδηλώσεις, να συμμετέχουν σε έθιμα, και κάθε μέρα από εδώ ξεκινούν καραβάκια για το Μπόντρουμ, που θεωρείται το κατεξοχήν θέρετρο της Τουρκίας, και από το Μπόντρουμ έρχονται προς τα δω. Προηγουμένως δηλαδή βλέπαμε τσούρμο. Σας έστειλα και μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δείξουμε. Να τη δείξουμε, γιατί όχι, βεβαίως. Τσούρμο ανθρώπων να κατευθύνονται προς το Μπόντρουμ και αντιστρόφονται, έρχονται και από εκεί. Και να λες, ας πούμε, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μέσα σε ένα τέτοιο ωραίο κόσμο. Αυτό είναι ένα ξένο τηλεοπτικό συνεργείο που βλέπω τώρα. Ναι, ναι. Έπεσα πάνω σε τηλεοπτικό συνεργείο, εγγλέζικο μάλιστα, και κάνουν ρεπορτάζ για τον τουρισμό. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το λιμάνι. Και εδώ ένα κομμάτι πάλι. Αυτή είναι από τις πλάζες εδώ που έχει στη σειρά η ακτογραμμή της ΚΟ, είναι τεράστια και έχει πάρα πολλά έτσι σημεία που κάνουν μπάνιο οι άνθρωποι. Mm-hmm. Με αρκετή, θα έλεγα, κίνηση. Φέτος, αν επικαλεστούμε τα στοιχεία τα επίσημα που ανακοινώθηκαν προχθές, υπάρχει μία πολύ μεγάλη αύξηση, δηλαδή η ΚΟ έχει κατά μέσο όρο 53 πτήσεις εξωτερικού την ημέρα. Οι υποδομές εκεί πώς είναι, κύριε Δημαρά, το αεροδρόμιο, ας πούμε? Το αεροδρόμιο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχουν πλήρως. Εδώ είναι ένα σκάφος στο λιμάνι της ΚΟ που βλέπω. Το αεροδρόμιο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή οι κτηριακές του εγκαταστάσεις, όπως έγινε και στη Θεσσαλονίκη, έχουν διπλασιαστεί. Οι διαρρυθμίσεις και η εξυπηρέτηση των ανθρώπων είναι πολύ καλή. Αλλά ακόμη απομένουν αρκετά πράγματα για να γίνουν. Στον εξωτερικό χώρο δεν υπάρχουν φυσούνες. Ο κόσμος κατεβαίνει από το αεροπλάνο, από τις σκάλες, και προχωράει με τα πόδια για να εισέλθει στο αεροδρόμιο. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες αδυναμίες. Κύριε Δημαρά, ο κόσμος έρχεται και έχουν αυξηθεί οι πτήσεις. Παρόλα τα αυτά, όταν καταφτάνει εν τέλει ο κόσμος στο νησί, ξοδεύει λεφτά, τα μαγαζιά είναι γεμάτα, γιατί άντε και πας σε ένα νησί. Η ζωή είναι ακριβή όμως. Περισσότερο, και εδώ είναι η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, να κάνω μια διευκρίνηση, συγγνώμη. Ναι, ναι. Που είχε καταστραφεί από το σεισμό πριν από 4 χρόνια και τώρα ελέησε ο Κύριος να γίνουν οι επισκευές στο κτίριο. Είναι
Για να απαντήσω τώρα στην ερώτηση ότι πράγματι βασικά ιδιώματα, εδώ υπάρχει η παλιά αγορά, δηλαδή είναι ένα πανέμορφο σημείο του νησιού που διασχίζει σε ένα δρόμο και από την αρχή είναι γεμάτο μικρά μαγαζιά με διάφορα είδη δώρων, ρούχα, αυτά, κοσμήματα πάρα πολλά, και φτάνει στο τέρμα του όπου υπάρχει μια μικρή πλατεία η οποία λέγεται πλατεία Διαγόρα και είναι πανέμορφη. Παράδειγμα, χθες το βράδυ ήταν γεμάτη. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι εντάξει, σε τιμές που κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα, οι οποίοι ξοδεύουν, εντάξει, νομίζω είναι ευχαριστημένοι. Είναι αρκετά ευχαριστημένοι οι έμποροι, γενικά οι καταστηματάρχες. Ο τουρισμός του νησιού είναι περισσότερο, είναι ξένοι, είναι αλλοδαποί ή είναι εσωτερικός τουρισμός? Ξένοι. Μιλάμε για τα 2/3 είναι ξένοι. Να, αυτό είναι ένα σκάφος που γράφει και Μόντρουμ πάνω, που κάνει τη διαδρομή από το λιμάνι της ΚΟ απέναντι ακτές της Τουρκίας. Η ΚΟΣ έχει πάρα πολλά θετικά. Όπως είχα επισημάνει και την προηγούμενη φορά, υπάρχει ένα αρνητικό που είναι γενικότερο ως προς τις υποδομές. Ο δρόμος εδώ, ο κεντρικός δρόμος, η Ραγκοκαλιά δηλαδή του νησιού, είναι σε μια κατάσταση που ήταν περίπου ίδια πριν από 40 χρόνια. Δηλαδή ένας δρόμος που ναι, μεν έχει διαπλατηθεί σε κάποια σημεία, αλλά δεν είναι δρόμος για να έχει, όταν έχει ένα πληθυσμό 300.000 κατοίκων. Επίσης υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλά στο θέμα της περίθαλψης στο νοσοκομείο, όπου είχε έρθει πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και έκανε κάποιες δηλώσεις για ένα νέο νοσοκομείο που πρόκειται να αναγερθεί. Ξεκίνησε η μελέτη, αλλά αρκεί να σας πω ότι δεν λειτουργεί στο νοσοκομείο αξονικός τομογράφος, δεν λειτουργεί μαγνητικός τομογράφος, δεν λειτουργούν βασικές υπηρεσίες σε ένα νοσοκομείο με τόσο κόσμο και εξαναγκάζονται οι άνθρωποι ή να πάνε στη Ρώμη ή να πάνε σε ιδιωτικά έξω σε διαγνωστικά κέντρα για να μπορέσουν να βρουν άκρη. Είναι κρίμα δηλαδή να μιλάμε για μια τέτοια πόλη, για την πόλη όπου γεννήθηκε η ιατρική. Βεβαίως. Ο Ιπποκράτης, δηλαδή που σώζεται ακόμη ο Πλάτανος και να μην έχει στοιχειώδεις ιατρικές υπηρεσίες. Αυτό είναι κάτι που νομίζω είναι ένα έλλειμμα. Προσπάθησε δύο φορές, ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν ξέρω ποιος δαίμον υπησέρχεται και το θέμα καθυστερεί και δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Πάντως γενικά υπάρχει μία δυναμία επίσης στο λιμάνι, όπου γίνονται επισκευές στο κεντρικό λιμάνι του νησιού, που νομίζω το βλέπουμε τώρα να φαίνεται και ο Γερανός εδώ αριστερά, όπου όταν θέλει κάποιοι άνθρωποι να ταξιδέψουν, πάνε και λιάζονται. 2 ώρες περιμένουν στο καράβι ή 1 ώρα περιμένουν σαν να είναι τα πρόβατα μέσα στον ήλιο. Και δεν υπάρχει ένα σημείο, μια καφετέρια, ένα στέγαστρο να πάει με παγκάκια να κάτσουν από κάτω. Στοιχειώδη πράγματα δηλαδή. Τώρα εμείς μπορεί να γελάμε με τον Αντρέα που τα ακούμε, αλλά είναι προβλήματα σοβαρά που όχι μόνο ο τουρίστας δεν θα του αρέσουν, αλλά και ένας Έλληνας που θα πάει σε ένα νησί, αντί να ξεκουραστεί που θα πάει διακοπές, θα κουραστεί 2 φορές περισσότερο με τα προβλήματα γενικότερα. Μπράβο. Αυτό είναι η επισήμανση πολύ σωστή. Διότι το να περιμένεις τώρα να έρθει το καράβι, το οποίο ενδεχομένως έχει καθυστέρηση, και να κάθισε μέσα στον ήλιο με τις ώρες και βλέπουμε και μικρά παιδιά και ομοίους ανθρώπους, είναι κρίμα δηλαδή. Στοιχειώδη πράγματα δεν γίνονται. Κατά τα άλλα, οι πόλοι πανέμορφοι, ποδηλατόδρομοι, εντάξει, και όλα τα νησιά γύρω έχουν αυτή τη γοητεία και τη γραφικότητα, όπως και δίπλα η Νήσυρος και αριστερά μου η Κάλυμνος, δεν θέλω να πω και πάρα πολλά, και η Λέρος πανέμορφη και πιο πάνω η Πάθμος, όλα τα νησιά. Και ας λέει ο κύριος Μπαχτσελή ό,τι γουστάρει. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Οι άνθρωποι θέλουν ειρήνη, οι άνθρωποι και να περνάνε καλά και να έχουν στο μυαλό τους την πρόοδο και την
και την ανάπτυξη. Μάλιστα. Τώρα, αν θέλετε να σχολιάσουμε για την επικαιρότητα, νομίζω ότι μάλλον σας κούρασα. Όχι, μετά όχι. Εμάς μας αρέσουν αυτά, μας αρέσουν τα νησιά, μας αρέσει ο τουρισμός, αλλά και βεβαίως πρέπει να επικοινωνούμε και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν για να μήπως ακούσει και κάποιος και διορθωθούν. Γιατί πραγματικά είναι έτσι, κρίμα, είναι κρίμα, κύριε Δημαρά. Τώρα, έχουμε και την επέτειο 48 χρόνων από την τουρκική εισβολή, που ακόμα βεβαίως είναι κατεχόμενα τα εδάφια αυτά της Κύπρου και έχει δημιουργηθεί το ψευδοκράτος. Και απ' την άλλη είχαμε, κύριε Δημαρά, και τη συζήτηση στη Βουλή για το αν τέλειωσε η Χούντα από το Πολυτεχνείο ή από το Κυπριακό. Νομίζω αυτά είναι αυτονόητα, δηλαδή θα πρέπει να δημιουργούνται τέτοιοι εντός ή εκτός αγωγικών μύθοι, και όταν βγαίνει ο Συρίγος στη Βουλή και λέει «Παιδιά, η Χούντα δεν έπεσε το 73 από το Πολυτεχνείο, αλλά το 74 λόγω της Βουλής Κύπρου», να τον αποκαλούν φασίστα και να θέλουν να του αφαιρέσουν τον λόγο. Είναι γεγονότα τα οποία τα έχω ζήσει, όπως ξέρεις, Ανδρέα. Τα έχω ζήσει την εποχή εκείνη του 1974 με το Κυπριακό. Είχα επιστρατευτεί. Είχα απολυθεί ήδη από το στρατό και ξανά πριν από 3 μήνες και επιστρατεύτηκα. Ζήσαμε το θέμα της Κύπρου και το δράμα της Κύπρου στο πετσί μας. Εμείς, η γενιά μου δηλαδή, το ζήσαμε. Συνάδελφοί μου, προηγούμενες σειρές στο στρατό, πήγαν στην Κύπρο. Φίλοι και συνάδελφοί μου είχαν υποστεί τεράστια πλήγματα ψυχολογικά. Ορισμένοι μάλιστα έφυγαν από τον μάτιο του το κόσμο. Ξέρουμε τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Κύπρο. Οφείλουμε να μην ξεχνάμε, οφείλουμε να υποκλινόμαστε μπροστά στους ήρωες της κυπριακής τραγωδίας. Έγιναν και επίσης οφείλουμε να έχουμε επίγνωση των κινδύνων, γιατί υπήρξαν γεγονότα τα οποία πολλοί κόσμος δεν τα ξέρει. Δηλαδή, υπήρξε προειδοποίηση επίσημη προς την ελληνική πλευρά, προς τη Χούντα του Ιωαννίδη τότε, το 1974, πριν από μια εβδομάδα, από τον στρατιωτικό ακόλουθο της Ελλάδας στο Λονδίνο, ο οποίος ενημέρωνε ότι κάνει κινήσεις αποβατικές η Τουρκία, συγκεντρώνει στρατεύματα στη Μερσίνα, είναι ένα λιμάνι απέναντι από την Κυρίνια, και ότι από εκεί ετοίμαζε. Και μάλιστα να σας αναφέρω και το όνομά του, ήταν ο Λοχαγός Περδίκης, του οποίου ο αδερφός υπηρετούσε στο Τρίτο Σώμα Στρατού. Και ξέραμε περίπου την ατμόσφαιρα και δεν είχαν ληφθεί μέτρα, γιατί νόμιζαν οι τότε ισχυροί περί τον Ιωαννίδη ότι θα καταφέρουν να κάνουν ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, το οποίο όμως τι ήταν, ήταν μία μπλόφα, ήταν μία φόλα από την αμερικανική πλευρά, όπως καταγγέλουν πάρα πολύ, και έτσι ισοπεδώθηκε το μισό νησί. Και βγήκαν τα άρματα στην Κερίνια και κάναν προέλαση, για να μην πω παρέλαση. Και αντιστέκονταν, αν βλέπατε σκηνές εκείνη την εποχή, οι άνδρες από το λόγο διοικήσεως της ΕΛΔΙΚ, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, και όλοι τους θέριζαν τα οπλοπολιβόλα των Τούρκων και τα άρματα μάχης. Και φυσικά και ολοκληρώθηκε η ιστορία μετά τις 14 Αυγούστου με τη δεύτερη εισβολή του Ατήλα, η οποία κατέληξε σε αυτή την κατάσταση που έχουμε τώρα, για την οποία ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Οκτάι, έκανε χθες δηλώσεις σε μία εκδήλωση και επιχαίρει, νομίζει ότι κάνανε κάτι σπουδαίο σε μία χώρα η οποία ήταν χωρίς οπλισμό, χωρίς επαρκή οπλισμό, και ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του Πολυτεχνείου, ναι, όντως υπήρξε μια τεράστια εξέγερση, υπήρξε μια αντίδραση απέναντι στο χουντικό καθεστώς, ήταν καμιά φορά οι κυβερνήσεις ναι μεν πέφτουν από επαναστάσεις ή από ισχυρά γεγονότα, αλλά αποτέλεσε το Πολυτεχνείο ένα ισχυρό πλήγμα στους τότε κρατούντες. Δεν κατέρευσε η κυβέρνηση η
Ρούσια ενδεχομένως να συνεχίσει εξαιτίας του Πολυτεχνείου, γιατί από τον Νοέμβριο πήγαμε στο καλοκαίρι. Η κυβέρνηση κατέρευσε τον Ιούλιο του 1974, ενώ το Πολυτεχνείο έγινε το 1973 τον Νοέμβριο. Υπήρξε βέβαια ένα ισχυρότατο πλήγμα, υπήρξαν οι εξωτερικοί παράγοντες στην Ευρώπη, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν εναντίον της Χούντας, αλλά το τελικό χτύπημα, τα γεγονότα ως ένα βαθμό συνδυάζονται. Το τελικό χτύπημα επήλθε με την Κυπριακή τραγωδία, που δεν γινόταν αλλιώς, δεν υπήρχε περιθώριο να παραμείνουν άλλο, και έτσι ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμάλης. Το γεγονός όμως, κύριε Δημαρά, πώς το ερμηνεύετε εσείς από κοινωνιολογική, δημοσιογραφική προσέγγιση, ότι το Πολυτεχνείο και αυτή η λαϊκή εξέγερση που είναι μοναδική έγινε όταν άρχισε να φιλελευθερωποιείται το καθεστώς, όταν είχαν αποσυρθεί οι στρατιωτικοί από την κυβέρνηση και είχε αναλάβει ο Μαρκεζίνης με πολιτικούς την Πρωθυπουργία και τα Υπουργεία και δεν υπήρχαν πλέον στρατιωτικοί. Δηλαδή όταν είχε αρχίσει να φιλελευθερωποιείται και όχι όταν ήταν το σκληρό στρατιωτικό καθεστώς, έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ναι, απλώς να πω ότι είχαν προηγηθεί κάποια γεγονότα, τα γεγονότα της νομικής. Δηλαδή από το Πολυτεχνείο είχε προηγηθεί η νομική και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είχαν γίνει πολλές δίκες και καταδίκες, δηλαδή το αίσθημα, το λαϊκό αίσθημα σιγά σιγά δεν άντεχε και οι άνθρωποι καταλάβαιναν ότι αυτά ήταν κατά κάποιο τρόπο προσχήματα, τερτύπια της δικτατορίας, δηλαδή αυτή η τάχα δίθεν φιλελευθερωποίηση, η τάχα δίθεν δημιουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής μιας μορφής κοινοβουλίου, βουλής, ναι, που όμως δεν άντεχαν στη θέληση του λαού. Άρχισαν να συσσωρεύονται άνθρωποι φυλακισμένοι, άνθρωποι με νέες καταδίκες, με νέες συλλήψεις και το βάρος των νεκρών του Πολυτεχνείου που χάθηκε τόσος κόσμος, όλα αυτά διαχέονταν μέσα στην λαϊκή κοινή γνώμη, μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων. Δηλαδή, κύριε Δημαρά, αυτό το αντιλαμβάνομαι. Ο Μαρκεζίνης και οι πολιτικοί, οι υπόλοιποι που ανέλαβαν τα Υπουργεία, ο Εφταξίας και άλλοι, ή αυτοί που ήταν στη συμβουλευτική, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός δημοσιογράφος και πρώην πρόεδρος εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Νίκος Ομέρτζος, όλοι αυτοί δεν είχαν καλές προθέσεις. Μπορώ να πω ότι παρότι έχουμε και αυτή τη μια εξαιρετική σχέση με τον Νίκο Τομέρτζο, που είναι συνάδελφος τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ότι μπορεί να είχαν προθέσεις για μια μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς ελεγχόμενο σε ένα βαθμό, αλλά δεν ήταν αυτό αρκετό, μάλλον ο λαός το εξέλαβε σαν ένα πρόσχημα, σαν μια παγίδα, σαν κάτι, μια υποκριτική κίνηση. Δηλαδή δεν φαίνονταν ότι ο Ιωαννίδης θα άφηνε τα ενία αυτής της ιστορίας και θα... ο κόσμος δεν το αισθανόταν αυτό. Δηλαδή δεν πέρασε, για να το πω έτσι πιο απλά, στον κόσμο αυτό το εγχείρημα που έγινε. Βεβαίως λέω ότι όντως υπήρχαν καλές προθέσεις και ενδεχομένως μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε αυτό που λέγαμε μία γέφυρα που έγινε αργότερα με πρωτοστάτη τον Ευάγγελο Αβέροφ και με άλλους πολιτικούς και με στρατηγούς, τον Ιωάννη Ντάβο που ήταν διοικητής στο Τρίτο Σώμα Στρατού, με κινήσεις που έγιναν από άλλους και από αξιωματικούς όπως ήταν ο Νίκος Παπάς με το βέλος. Το ιστορικό βέλος, οι οποίοι τι κάνανε, κάποιες συνεννοήσεις για να βρούνε ένα τρόπο μετάβασης σε δημοκρατικό καθεστώς και μάλιστα και ορισμένες εφημερίδες εποχής, όπως η Βραδινή παραδείγματος χάρη, πρωτοστατούσαν σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για να επανέλθουμε σε ένα καθεστώς μετάβασης και λέγανε, ας πούμε, ότι για τον Ευάγγελο Αβέροφ ότι ήταν ο γεφυροποιός. Ναι.
τελικά σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας όπως κάθε χρόνο, κύριε Δημάρα, με το εντός ή εκτός εισαγωγικών παράδοξο, ίσως είναι αυτό που μας λέτε η μετάβαση, δηλαδή ότι έρχεται ο Καραμαλής, ορκίζεται πρωθυπουργός υπό του χουντικού προέδρου της Δημοκρατίας, στρατηγού Φέδων Αγκυζίκη. Ναι, να σας πω και μια λεπτομέρεια, ότι όταν υπηρετούσα τη θητεία μου ως γραφεύς στο τρίτο σώμα στρατού, ο πρώτος στρατηγός που είχαμε εκεί και υπηρέτησε υπό τις διαταγάς του ήταν ο Φέδων Αγκυζίκης. Α, μάλιστα, τον γνωρίσατε λοιπόν. Ναι. Ο οποίος μάλιστα ήταν ευπρεπής άνθρωπος. Δεν μιλάω για τα πολιτικά, για τα φρονήματα, για το τι και πώς έκανε. Δήλωνε πάντα στρατιώτης και όταν ήταν στην Προεδρία της Δημοκρατίας έλεγε «Εγώ είμαι ένας απλός στρατιώτης, δεν είμαι τίποτα περισσότερο». Ως αξιωματικός και ως άνθρωπος θεωρώ ότι ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, παρότι η σχέση του με το χουντικό καθεστώς όλα αυτά τα αναιρούσε και έτσι έγινε η μετάβαση. Πιστεύω ότι συνετέλεσε όμως σε έναν βαθμό στο να γίνει η μετάβαση και ο Φέδων Αγκυζίκης. Νομίζω κάναμε μια ωραία ιστορική αναδρομή, κύριε Δημαρά. Ξεφύγαμε λίγο από τα της επικαιρότητας, αλλά νομίζω χρειάζονται και αυτά γιατί έχουν τη δικιά τους αξία. Σίγουρα είναι οι μέρες έτσι που πρέπει να καλλιεργούμε μέσα από την επίγνωση των γεγονότων και των θεμάτων των εθνικών και την συνείδησή μας ως υπεύθυνων πολιτών σε αυτή τη χώρα. Πρέπει όλοι να ξέρουμε τα γεγονότα, να βγάλουμε τις παροπίδες και οτιδήποτε άλλο μας εμποδίζει να σκεφτόμαστε με ανοιχτούς ορίζοντες και μέσα από την επίγνωση των γεγονότων να έχουμε μία καλύτερη στάση και στον πολιτικό βίο και στη δημόσια ζωή και ως υπεύθυνοι πολίτες. Δεν μπορεί, το λέω έτσι επειδή είναι στην επικαιρότητα, να υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι είτε από αμέλεια είτε από άγνοια να πηγαίνουν να καίνε κλαδιά αυτή την εποχή. Βέβαια. Τα χωράφια. Έχετε δίκιο. Όπως είχε γίνει στο Μάτι. Δηλαδή το να είσαι ένας υπεύθυνος πολίτης και ένας υπεύθυνος άνθρωπος δεν είναι ότι κάνεις καλό μόνο στην οικογένειά σου, στους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Κάνεις καλό στην χώρα σου. Κύριε Δημαρά, επιτρέψτε μου και εγώ να συμπληρώσω ότι αυτό καθ' αυτό δεν φταίει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Φταίνει μάλλον και άλλοι πολλοί παράγοντες, π.χ. το σχολείο ή η μόρφωση γενικότερα, όπου δεν διδαχτήκαμε ποτέ ούτε πώς να συμπεριφερόμαστε σε καταστάσεις τέτοιες, ούτε πώς να τις αποτρέπουμε, ούτε πώς να ξεφεύγουμε από τέτοιες καταστάσεις. Γιατί, αν μη τι άλλο, όταν έχουμε μια χώρα η οποία κάθε χρόνο καίγεται και δεν κάνουμε κάτι να το προλάβουμε και ξεκινά όλο αυτό από την κυβέρνηση, τότε είναι λάθος όλων μας. Όλων. Συμφωνώ. Οι ευθύνες είναι πολύμορφο και πολυσχηδές το πρόβλημα, αλλά επειδή ξέρω ποιες είναι οι αδυναμίες του συστήματος, γι' αυτό απευθύνω περισσότερο έκκληση στους πολίτες. Μάλιστα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν, είδατε και τι γίνεται και στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες με τις πυρκαγιές. Φαίνεται ότι τα συστήματα δεν είναι αρκετά για να σώσουν την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν καλά είναι εμείς ως πολίτες να σκεφτόμαστε σοβαρά, να σεβόμαστε το περιβάλλον, να σεβόμαστε τα δικαιώματα των γειτόνων μας, των διπλανών μας, με τα σκουπίδια, με όλα αυτά. Δεν είναι μόνο τώρα το καλοκαίρι. Την κοινή ησυχία και όλα αυτά, βέβαια. Την κοινή ησυχία, πώς κινούμαστε στους δρόμους, πώς οδηγούμε. Είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία νομίζω ότι όταν έχουμε και μία επίγνωση του ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, πώς είναι αυτή η χώρα, πώς διαμορφώθηκαν τα γεγονότα, θα είμαστε και καλύτεροι πολίτες. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, μπορώ να σηκωθώ. Να δούμε λίγο εκεί, μας δείξετε λίγο θάλασσα. Λίγο. Ναι, γιατί η θάλασσα δεν βλέπετε. Βλέπουμε λίγο. Ναι. Δείτε και καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ο καπετάνιος εδώ, ο Πέτρος, ο κύριος Πέτρος. Μια χαρά. Κύριος Πέτρος, ο καπετάνιος. Δείξτε το σκάφος.
Ναι, εδώ μπορούμε να δούμε και εδώ, από την άλλη πλευρά. Α, μάλιστα. Έτσι νοητά και εμείς είμαστε εκεί, Ανδρέα, τώρα. Δεν θα κάνετε διακοπές? Κάτι θα κάνουμε κι εμείς, έστω και λίγες μέρες, κύριε Δημαρά. Πάντως σήμερα χορτάσαμε, βλέπω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για, για την συζήτηση καλά. Και για, για τα πλάνα που μας δείξατε. Καλό σας απόγευμα. Καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Νομίζω, Μαράγκα, να ταξιδέψαμε κι εμείς στην ΚΟ. Ό,τι μπορέσαμε, κάναμε. Ό,τι μπορέσαμε, κάναμε. Ωραία. Μαράγκα Τσαγιαννίδη, να σε ευχαριστήσω και για την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.